Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Όλα είναι ένα βήμα πριν την απόλυτη καταστροφή. Η αρετή έχει αρχίσει να υποψιάζεται τον Στάθη εδώ και πολύ καιρό με αποτέλεσμα να τον παρακολουθεί. Είναι σίγουρη πως ο σύζυγός της έχει ερωμένη και κάνει τα πάντα για να την εντοπίσει. Τα συχνά ταξίδια του στην Καλαμάτα για το λάδι, τα ύποπτα τηλεφωνήματα, αλλά και το κραγιόν που βρήκε στο αυτοκίνητο του, ανάβουν φωτιά στο ζευγάρι. Η αρετή έχει φτάσει στα όρια της και ξεκινάει τις έρευνες της. Ένα τηλεφώνημα θα είναι αρκετό για να σημάνει συναγερμό. Ο Στάθης μιλάει με την Ιουλία και κανονίζει να την συναντήσει στην Καρδαμίλη. Η αρετή τους ακούει και παρακολουθεί κάθε κίνηση του Στάθη. Εκείνος της λέει πως θα πάει ξανά στην Καλαμάτα. Τότε είναι που η αρετή ετοιμάζεται για τη δική της εξόρμηση. Θέλει να βρει τη γυναίκα που έχει ξεμυαλίσει τον άντρα της και αρχίζει να ψάχνει. Στο μεταξύ ο Στάθης πέφτει σε αντιφάσεις, ακόμη και στον Στέφανο. Ο γιος του αντιλαμβάνεται πως ο πατέρας του κρύβει πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ ο Στάθης ζητάει από την Ιουλία να κρατήσουν για λίγο καιρό απόσταση για να βρει μια λύση. Εκείνη δέχεται αλλά για να κερδίσει έδαφος αρχίζει να βγαίνει με τον αστυνόμο Κουράκο. Το μυστικό τους όμως δεν αργεί να έρθει στο φως. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.